Με κύριο θέμα την πώληση της πλαστικής σακούλας συνεδρίασε το απόγευμα της Τρίτης το Σωματείο Αρτοπιών Νομού Καβάλας, με την προσέλευση να είναι ιδιαίτερα μεγάλη και τον πρόεδρο Γιάννη Δρόσο να επισημαίνει στο ένα channel πως η απόφαση που πάρθηκε στη συνέλευση είναι να μην απορροφηθεί το κόστος της πλαστικής σακούλας και να εισπράττεται κανονικά, αλλά να βρεθούν κάποιες εναλλακτικές λύσεις όπως η πάνινη σακούλα, οι οποίες θα διευκολύνουν και τους καταναλωτές. Επικεντρωθήκαμε σε αυτό το θέμα κυρίως. Σε αυτό το νέο νόμο που ισχύει από 1η Απρώτου του 2018 και αφορά την σακούλα που θα χρεώνεται κατ' επιλογή του πελάτη αν θέλει να την πάρει προς εξυπηρέτησή του με 0,04 λεπτά. Αυτό το μέτρο λίγο παρεξηγήθηκε και είχαμε διάφορα θέματα από το αγοραστικό κοινό μας, όπως ότι τους πουλάμε τη σακούλα και τέτοια διάφορα, ότι πλουτίζουμε περισσότερο. Τα θέματά μας ήταν έτσι ποικίλα και διάφορα, ας πούμε, από τον κόσμο, ότι υπήρχε μια δυσανασχέτιση και μια διαμαρτυρία. Και πάνω σε αυτό ήταν έτσι, να έχουμε μια εικόνα συνοπτική, ας πούμε, πάνω σε αυτό το μέτρο, το οποίο μέτρο είναι άλλο ένα τέλος από τα πολλά που μας έχει επιβαρύνει τα τελευταία χρόνια γενικώς το κράτος. Οπότε θέλαμε και εμείς να δώσουμε, να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι κάτι το οποίο πλέον πουλάμε εμείς στη σακούλα, είναι απλά ένα τέλος όπως άλλα πολλά τέλη, είπαμε, που τα αποδίδουμε στο κράτος. Εκεί και πέρα κάτσαμε και συζητήσαμε κάποιες λύσεις που θα μπορέσουμε να προσφέρουμε προς τους πελάτες, ας πούμε, με κάποια διαφορετικά αντιχαρτοσακούλα ενδεχομένως, ή μια τσάντα υφασμάτινη που θα κάνουμε, την οποία ενδεχομένως θα την πουλάμε σε χαμηλό κόστος ώστε να την έχει ο πελάτης για πολλαπλές χρήσεις. Το συγκεκριμένο γεγονός έχει συζητηθεί σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα κατατόπου Σωματεία Αρτοπιών, με τον πρόεδρο του Σωματείου Αρτοπιών Σερών, Γιώργο Παπαδόπουλο, να αναφέρεται για το θέμα στο ένα channel. Με τις σακούλες ισχύει ότι ισχύει και στα υπόλοιπα καταστήματα. Χρεώνεται η σακούλα κανονικά στον καταναλωτή. 3 λεπτά συν ΦΠΑ που βγαίνει γύρω στα 4 λεπτά. Είμαστε αναγκασμένοι να το κρατήσουμε, διότι πρέπει να αποδώσουμε το τέλος, το περιβαλλοντολογικό τέλος. Είναι ένα έξοδο το οποίο δεν μπορούμε να απορροφήσουμε δυστυχώς, σαν αρτοποιοί, σαν καταστήματα. Έχουμε απορροφήσει τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στους φόρους, στις αυξήσεις στα άλευρα και σε όλα τα μέσα που χρειαζόμαστε την παραγωγή, όπως είναι η ενέργεια. Από εκεί και πέρα είναι ένα τέλος το οποίο δεν μπορούμε να το απορροφήσουμε δυστυχώς και έτσι το αποδίδουμε στον καταναλωτή όπως και πρέπει. Επιπρόσθετα, με το νέο πολυνόμο σχέδιο το οποίο φαίνει στη Βουλή, η κυβέρνηση αλλάζουν τα κριτήρια διοδότησης και ίδρυσης των αρτοποιείων σε όλη τη χώρα, με τον πρόεδρο των αρτοποιών Νομού Καβάλας να θέτει εκ νέου την άποψή του στο ένα channel. Για να ανοίξει κανείς μια επιχείρηση αρτοποιείου πρέπει να πληρεί υγειονομικές διατάξεις και γενικώς να είναι σε νόμιμα πλαίσια χρήση γης και όλα αυτά, είναι αρκετά αγώνας δρόμου. Όπως επίσης θα πρέπει να πιστοποιείται πλέον ένας αρτοποιός ότι έχει βγάλει μια σχολή, δηλαδή είναι πιστοποιημένος αρτοποιός πλέον. Περιμένουμε και εμείς τα τελευταία νέα που θα ψηφιστεί το πολυνόμο σχέδιο. Αυτό που αφορά εμάς είναι τα αρτοπία που είχαν το υπόγειο κάτω στο υπόγειο που είχαν την αποθήκη. Δεν θα μπορούν να ανοίξουν αρτοπία πλέον. Αυτό είναι φυσικά και το κέρδος της Ομοσπονδίας μετά πολλές πιέσεις, διότι η αρχική θέση ήταν να κατηργηθούν και τα αρτοπία που ήταν ενισχύ, να πάψουν να δουλεύουν. Ήταν κάτι το οποίο δυσαρέστησε και εμάς και όλη την Ομοσπονδία, το κέρδισε τελικά η Ομοσπονδία.